Έχετε έρθει ένα Δήμο με ιδιαίτερες και πολλές δυνατότητες. Ένα Δήμο που έχει βασικούς άξονες στην αγροτική οικονομία, το Πανεπιστήμιο, τη βιομηχανία των τριών μεγάλων, τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη στην ευρύτερη περιοχή των Πειραιών. Και με την ιδιαίτερη αναβάθμιση του Πανεπιστημίου που έγινε στην περιοχή, θεωρούμε ότι σαν την κατέθεση αυτός ο Δήμος έχει μεγάλη προοπτική. Η Δημοτική Αρχή και όλοι το Δημοτικό Συμβούλιο σας καλωσορίζουν με μεγάλη χαρά και σας στέλνουμε αρωγούς από την προσπάθεια την μεγάλη που κάνει ο Δήμος στο να διεκδικήσει και να καταφέρει πράγματα. Για την πρόσφατη φωτιά που επικεντρώθηκε στην τοποθέτησή του, στην αρχή τοποθέτηση, θα σας ενημερώσω ότι πράγματι η φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε μια πολύ δύσβατη περιοχή. Είχε προκαλέσει τεράστια φυσική και οικολογική καταστροφή. Το ότι δεν χάθηκε κάποια ανθρώπινη ζωή είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα πρέπει να το λιμονεύουμε ιδιαίτερα, αλλά είναι δεδομένο ότι πρέπει να επιτυχάνει σε κάτι τέτοιο, σε κάτι τέτοιο φυσικό περιστατικό. Κάηκαν όμως περιουσίες, δάση, ιδιότητα δάση, τα οποία ήταν παραγωγικά δάση, από τα οποία υπήρχε μια οικονομία ιδιαίτερη για την περιοχή και αυξημένη. Χάθηκε η αγροτική παραγωγή. Και εδώ θα πω ότι ο Δήμος με ενιαίο ψήφισμα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο και με τη δική σας θέση και της κυρίας Πίθλα και των υπολείπων παρατάξεων όλων, αποφάσισε να διεκδικήσει με ψήφισμα, και σε αυτό είμαστε σίγουροι ότι είστε αρρωγός μας και συμπαραστάτη μας, να ξεπεράσουμε τις όποιες, όχι νομιμότητες, νομοφάνειες, να ξεπεράσουμε, να εξαιρεθούν κάποια πράγματα που μιλάνε για δεσμεύσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή ηλικιακές δεσμεύσεις ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, γιατί πράγματι υπήρχε παραγωγή και πλούτος από το δάσος. Σε ό,τι αφορά τα τεχνημερικά, για να μην τρώω πάρα πολύ το χρόνο, σας ενημερώνω ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος από την επόμενη κιόλας μέρα την προβεί, έχει ενημερωθεί για την προσωπική, και ο κ. Μπαλίτσης έχει ενημερωθεί για παρεμβάσεις που έγιναν στο ποτάμι, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει ο κάθε φορέας. Ήδη έχει προπονηθεί τεχνικά δελτία και χρηματοδοτήσεις προβλέπονται από την Περιφέρεια, και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα θα υπάρξει χρηματοδότηση της τάξης των 2 εκατομμυρίων περίπου, για να γίνουν παρεμβάσεις με 200 χιλιόμετρα κορμοδέματα και 1000 κορμοφράγματα, καθώς πήγε και τεχνικά μέσα στο ποτάμι, σε όλη την ακτίνα αυτή, της εκτεταμένη ακτίνα καμήνης γης των 25.000 τετραγωνικών. Όπως σας είπα, η Περιφέρεια και ο Δήμος καθάρισαν, έχουν προβλήσει σε όλους τους ποταμούς καθαρισμούς, έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια παρεμβάσεων και υπολείπονται άλλες μικρές παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο. Υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις ειδικών για διανοίξεις σε κάποιες γέφυρες και διευρύνσεις, και αυτές έγιναν, και πιστεύουμε ότι στο άμεσο διάστημα θα υπάρξει χρηματοδότηση. Το θέμα είναι το πότε θα ολοκληρωθεί η δημοπράξεις των έργων, η οποία πρέπει να γίνει πάρα πολύ άμεσα, λόγω της έκτασης ανάγκης, και σε αυτό θα στέλνουμε να είστε αρωγός, όπως θα είναι ο κύριος Μπαζέκης, που μπαζέκει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι αποζημιώσεις θεωρούμε ότι πρέπει να είναι άμεσες και χωρίς περιορισμούς, όπως σας είπα πριν, και να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού. Επίσης, σε ό,τι αφορά την αναδάσωση, που είναι ένα βασικό αίτημα όλη της περιοχής, το δασαρχείο, έχουμε τη διαβεβαίωση και την υποχρέωση για το δασαρχείο να προβούμε στην αναδάσωση της περιοχής. Υπάρχει ένα θέμα με τους κτηνοκαλλιεργητές, το οποίο ξέρετε και γνωρίζετε, και είναι εδώ και εκπρόσωπος, βλέπω, και πρόεδρος των κτηνοκαλλιεργητών της Εύβοιας, διότι πράγματι έχουν ζημιωθεί, και να ξέρετε ότι την ημέρα εκείνη το δάσος ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό, όλα τα πεύκα ήταν γεμάτα με ρετσίνη, και πιστεύουμε ότι και αυτό με τη δική μας συνδρομή, όπως και στη φωτιά της λίμνης, ξεπεράστηκε. Εγώ, για να μην σας κουράσω, σας καλωσορίζω και πάλι, απλά ήθελα να σας πω ότι υπάρχει, το 2007 υπήρξαν στο Δήμο, στον πρώην Δήμο Δελφίων και άλλοι που πλέον είναι στα όρια του Δήμου, στην τοπική κοινότητα στα Μίστρο, υπήρχαν 5 θύματα από τις φωτιές του 2007. Υπήρχε τότε, τελευταία, προέκυψε ειδική ρύθμιση για το μάτι.
Θα παρακαλούσα με τη δική σας συνδρομή, την κοινοβουλευτική, την παρέμβαση να μπορούμε αυτά τα πέντε θύματα ή τις οικογένειες αυτών των πέντε θυμάτων με κάποιες ειδικές διατάξεις να αποκατασταθούν, όχι ότι είναι μια, επιθυμούν κάποια οικονομική δικαίωση ή κάτι άλλο, μια ειδική δίνηση που να μπορέσει αυτές τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών που πέρασαν αυτή τη μεγάλη δυσκολία να συνδράμουν, να συνημερώσω και ειδικότερα και τους συνεργάτες σας και να είναι ο δίκαιο πρόεδρος της κοινότητας Μήτρου, ειδικότερα να συνημερώσει τι ακριβώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Η διάταξη που υπάρχει με το ΜΑΤΙ και τις ειδικές δυνήσεις θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επεκταθούν και να απαλύνουν λίγο τον πόνο.